Λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, σήμερα μεν είναι μέρα που θα πρέπει να ασχοληθείτε με την υγεία ή την εργασία και θα έχετε προβλήματα, όμως είναι μια πολύ καλή εποχή. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες του Μαρτίου, αποκλείεται να μην έχετε συναντησούλες γλυκές, ερωτικές, φιλικές ή δεν ξέρω τι άλλο. Αν είστε μέσα στο Μάρτιο, ο Άρης βέβαια από τη μια σας δίνει δύναμη και κουράγιο και από την άλλη έχετε και τις εντάσεις σας. Προσοχή, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Αλλά εσείς που είστε γεννημένοι γύρω στις 16 και σας έχω φάει όλο το χρόνο, προσέχετε, μην κάνετε υπερβολές, ο ουρανός κτλ. Αυτόν τον ουρανό εσείς μπορείτε να τον αξιοποιήσετε και να κάνετε καινούργια σχέδια τα οποία θα είναι σημαντικά, μία αλλαγή η οποία όμως βασίζεται, όπως σας έχω πει πολύ καιρό, αυτόν τον καιρό ό,τι γίνεται θα βασίζεται σε παλιές βάσεις, καινούργια δεδομένα. Φίλοι είναι κοντά σας και σας αγαπούν, ενώ αν είστε γεννημένοι εκεί γύρω στην 1η Απριλιά θα έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα ευχάριστα. Για τους Ταύρους μας τώρα, τους γλυκούς, τους ερωτικούς Ταύρους, τρεις πλανήτες στο προηγούμενο από σας ζώδιο δεν είναι ό,τι καλύτερο. Θα μπορούσα να πω ότι έχετε άγχη, θα μπορούσα να πω ότι έχετε ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται πυρετοδός. Άρα λοιπόν ένα επαγγελματικό θέμα το οποίο αυτό τον καιρό μπορεί να σας απασχολήσει, προσέχετε πώς θα το χειριστείτε, να ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα τώρα τα οποία θα μάθετε. Θα σας πω ακριβώς πότε θα μάθετε. Από τις 10 Μαρτίου και μετά θα μάθετε τι γίνεται τώρα πίσω από κλειστές πόρτες, εκτός εάν το κάνετε εσείς. Πάντως γενικά προσέχετε, αν δεν κινείστε σε νόμιμη οδό, μην ανακαλυφθείτε. Σήμερα μπορείτε να δείτε τα παιδιά ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ενώ στον χώρο της εργασίας ενδεχομένως να υπάρχουν αλλαγές. Ενώ γενικά μπαίνετε σε μια πολύ καλή φάση, αυτός ο μήνας απαιτεί προσοχή ιδιαίτερη. Για τους διδύμους τα πράγματα είναι καλύτερα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα, έχετε συναντήσεις οι οποίες είναι σημαντικές, στον κοινωνικό σας χώρο θα έχετε συναντήσεις, αν είστε μόνοι σας θα βρείτε το άλλο σας μισό ανάμεσα σε συντροφιές, ενώ αν είστε γεννημένοι γύρω στις 14 κάποιες αλλαγές θεαματικές, όχι από αυτά τα καθημερινά πράγματα, μπορεί να είναι σημαντικές, είτε συλλογική δουλειά, είτε σχέσεις, είτε συνεργασίες, θα μπορούσαν να πάρουν ένα νέο δρόμο τώρα. Πολλοί προγραμματίζετε ταξίδια ή πνευματικές εργασίες, αν γράφετε, αν ετοιμάζετε κάτι τέτοιο, θα είναι πολύ σημαντικό, μπορείτε να προχωρήσετε. Για τα καρκινάκια μας... Έχω μια φίλη καρκίνο. Ναι. Και εσύ. Δεν είναι, κι εγώ. Δεν είναι... τόσο καλά. Από τη μια η Αφροδίτη σας στέλνει προσκλήσεις για να παρευρεθείτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Από την άλλη όμως ο Άρης δημιουργεί ένταση για εσάς που είστε γεννημένοι 3, 4, 5 Ιουλίου. Θα έχετε ένα ψηλό καυγαδάκι με πρόσωπα κύρους, γι' αυτό πρέπει να ρίξετε τους τόνους. Αυτή δε η προδιάθεση, το να τα πούμε έξω από τα δόντια, κρατάει όλο το Φεβρουάριο, άρα λοιπόν εσείς θα πρέπει να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Αντίθετα, ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσατε να το επιλύσετε κατά τον καλύτερο τρόπο. Μην κάνετε υπερβολές αν είστε γεννημένοι 13-14, αυτός ο μήνας θα πρέπει μάλλον να ρίξετε τους τόνους χωρίς να έρθετε σε αντιπαράθεση με πρόσωπα του περιβάλλοντος σας. Αντίθετα για τα λιοντάρια μας είναι μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Όποια και αν είναι τα επιμέρους προβλήματα, γιατί δεν λύνονται όλα τα προβλήματα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά η κάθε εβδομάδα μας δείχνει κατά πόσο θα μπορούσαμε να προωθήσουμε σχέδια τα οποία είναι σημαντικά. Αν είστε γεννημένοι 13-14, δεν το συζητώ, μια αλλαγή θα είναι θεαματική και η οποία θα κρατήσει. Καμιά φορά λέω, όταν ο ουρανός επηρεάζει, η αλλαγή που έρχεται, μια γνωριμία, μια αλλαγή μπορεί να μην έχει διάρκεια. Για σας αυτόν τον καιρό αυτές οι αλλαγές έχουν διάρκεια, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές αν έχετε νομικά διαδικαστικά θέματα, αν έχετε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή τέλος πάντων μια αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, θα είναι ιδιαίτερα καλή, προσπαθήστε να επωφεληθείτε.
Για τους παρθένους μας είναι μια περίοδος όπου τα οικονομικά θα σας απασχολήσουν άμεσα. Κληρονομικά, φορολογικά, τέτοιου είδους θέματα. Και σήμερα μάλιστα η Σελήνη είναι στο δικό σας ζώδιο. Δημιουργεί μια ένταση για εσάς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Ενώ αλλιώς αρχίζει η συναισθηματική σας ζωή και αλλιώς θα τελειώσει. Ένα οικονομικό θέμα είναι σημαντικό. Ενώ θα πρέπει να προσέχετε την υγεία σας ή την υγεία των δικών σας. Για τους ζυγούς μας, ενώ αυτή η έκλειψη θα μπορούσα να πω ότι έδωσε μία λύση σε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα που σας απασχολούν γενικότερα, είναι ένας μήνας που θα πρέπει να προσέξετε. Προς το παρόν, εσείς που είστε γεννημένοι αρχές Οκτωβρίου και όσο προχωράει ο μήνας ή οι υπόλοιποι, μπορεί να έχετε με το σύντροφο ή τους συνεργάτες κάποιες διεκδικήσεις ή κάποιες αμφιβολίες ή μια ένταση, η οποία όμως ενδεχομένως να έχει διάρκεια, παρά το γεγονός ότι τα πράγματα φαίνονται ιδιαίτερα καλά, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Εποφεληθείτε από αυτή τη βδομάδα, εάν έχετε κάτι σοβαρό να ρυθμίσετε τώρα, αλλά όσο μπορείτε κρατήστε χαμηλούς τόνους. Κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, προσέχετε για κρυολογήματα, μικροατυχήματα που αυτόν τον καιρό είναι σε έξαρση. Για τους σκορπιούς μας, ένα θέμα οικογενειακό έρχεται στην επιφάνεια, αλλά εκεί που θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας είναι η εργασία, η οποία έχει πολλά να σας δώσει, προσέχοντας βεβαίως τις λεπτομέρειες, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, οι οποίες θα είναι πολύ πολύ σημαντικές για σας αυτόν τον καιρό. Ένα οικογενειακό θέμα φαίνεται ότι ρυθμίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο, αρκεί να προσέχετε. Για τους τοξότες είναι μια πολύ καλή ή να πω διορθωτική εβδομάδα, ακόμα και αν έχετε θέματα, γιατί πολλοί έχουν, ειδικά της γενιάς 60-65, όλο και κάτι έχετε εσείς. Όμως αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές για να δείτε τα αγαπημένα πρόσωπα, τα παιδιά, για ένα καινούριο έρωτα, ειδικά εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Μπορείτε σε μια παλιά σχέση να την ανανεώσετε, ξέρω εγώ, να τη μετατρέψετε σε κάτι πολύ πιο ωραίο και δημιουργικό, ενώ πρόσωπα του περιβάλλοντός σας θα είναι κοντά σας. Είναι μια πολύ σημαντική εποχή για σας τους τοξότες. Για τους εγώκερούς μας, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, μπορεί να έχετε συναντήσεις στο σπίτι, να κάνετε πάρτι, να βλέπετε φίλους. Όμως υπάρχει αρκετή ένταση. Άλλοι θα μετακινήσετε, θα μετακομίσετε, θα μετακινηθείτε. Αν είστε γεννημένοι 6-7-8, προσέχετε, υπάρχει μια ένταση. Ο Άρης δημιουργεί εντάσεις και σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό, ενώ τα οικονομικά θα είναι ιδιαίτερα καλά. Για εσάς τους συντροχούς, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι νευράκια δεν λείπουν, έχετε τα νευράκια σας, έχετε μία εβδομάδα που θα ρυθμίσετε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι σημαντικά, είτε είναι μετακινήσεις, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι σε συλλογική δουλειά. Μπορείτε να κάνετε καινούργια πράγματα τα οποία θα είναι θεαματικά, και αν μάλιστα από χθες έχετε αρχίσει, από χθες προχθές έχετε αρχίσει να βάλετε ένα πλάνο γι' αυτό, νομίζω ότι τελικά θα έχετε μια πολύ μεγάλη πρόοδο. Και να ξέρετε το εξής εσείς σύντροχοι, ότι από τώρα και σχεδόν μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο όλα αυτά τα οποία προγραμματίζετε σιγά σιγά θα σταθεροποιηθούν. Μην βιάζεστε και προσέχετε πως χειρίζεστε το λόγο. Τα ψαράκια μας που θα αρχίσουν και τα γενέθλιά τους, έχετε μεν ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ, όμως σταθεροποιείτε ένα επαγγελματικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό, κινηθείτε ευέλικτα αυτόν τον καιρό, μην κοινολογείτε τα σχέδιά σας και προσέχετε αν πρόκειται να κάνετε μία επένδυση. Τις επενδύσεις θα πρέπει να τις μελετήσετε προσεκτικά, θέμη μου. Αυτά και καλή εβδομάδα.